Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ποιος είναι εδώ, αν το βρείτε? Θα σας πω ότι είσαστε πολύ έξυπνες αν το βρείτε. Θα το αλλάξουμε το όνομά της. Λοιπόν, μια πανεύκολη πασμίνα. Έχουμε το σχεδιάκι μας, το οποίο θα δείξουμε. Με 7 κουβάρια από τον Τεστίνα για ληστερό νήμα. Θα δείξουμε και τα χρωματάκια. Έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 χρώματα τον Τεστίνα. Για ποιον άλλο θα λέω? Η βδέλα μία είναι. Δεν υπάρχει δεύτερη. Για ποιο θα μπορούσα να λέω? Καλή εβδομάδα, δεν είπαμε. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τα highlight, ευχαριστώ πολύ για τις κοινοποιήσεις. Λοιπόν, θα περιμένουμε λιγάκι να πάει... Έλα! Βρήκαν τη βδέλα. Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο τους κωδικούς, επειδή ο κωδικός ξεκινάει 45011 κτλ. Εγώ θα σας ξεκινήσω και θα σας δείξω και θα σας λέω 10, 11 και τα λοιπά, για να είναι πιο εύκολο, έτσι. Δώστε μου λεπτάκι λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είναι 2,5 ευρώ το κουβάρι, είναι βαβακερό με λίγο ακριλικό και γκλίτερ. Όλα έχουν γκλίτερ μέσα. Και θέλουμε 7 κουβάρια για να κάνουμε τη διάσταση που φοράω. Θα σας μετρήσω τη διάσταση. Είναι χωρίς τα κρόσια 1,60 και δεν μέτρησα το πλάτος. Το μάκρος το μέτρησε. Αν τη θέλετε πιο μεγάλη, θα πάρετε ένα κουβάρι παραπάνω. Είναι 50 εκατοστά. Ποιο νήμα περιλαβες από το τέτοιο? Το Τεστίνα. Λοιπόν, 8, 9, 14, το 12, 16. Έχουμε και, θα σας δείξω, δέστε και τι ωραίο, μαύρο με γυαλιστερό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχει βαμβάκι, έχει λίγο ακριλικό μέσα και όλο είναι γυαλιστερό και πλέκεται με 3,5-4. Α, του ενώ τιμή, 2,5 ευρώ έχει αυτό. Και πλέκεται με 3,5-4 το συγκεκριμένο τώρα που έχω. Είναι με βαμβάκι, όπως είπαμε. 3. Ωραία. 24. Εδώ. Και 27. 27, 28. Ωραία. Λοιπόν, θα σας λέω το τελευταία νούμερα για να είναι πιο εύκολο και για τα κορίτσια και για εσάς. Λοιπόν, και έχουμε 18 χρώματα όπως είπαμε. 2, 4, 6, 8, 9, ναι, 18 χρώματα. Κάρια μπλούζα, είναι υπέροχο νήμα.
δεν σας ετοιμάζω ακόμα μπλούζα, έχω στο υπόψη να σας ετοιμάσω. Για extra large υπολογίστε ότι θέλετε σίγουρα 5 με 6 κουβάρια, εντάξει, για μπλούζα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σας τη δείχνω λιγάκι. Είναι 1,60 μάκρος, 50 φάρδος. Εγώ τελικά έβαλα κροσάκια στις άκρες. Δεν ήθελα να κάνω κάτι, ξέρετε, πολύ ιδιαίτερο. Την ήθελα λίγο πιο απλή. Αν τώρα εσείς θέλετε κάποιο ίδιος 1,60 επί 50 είναι. Αν εσείς τώρα θέλετε κάποιο είδος πολιτούρας διαφορετικής, έχουμε και στο YouTube κάποια βιντεάκια. Μπορείτε και από κάποιες άλλες κοπέλες να βρείτε βιντεάκι για να κάνετε κάποια πολιτούρα διαφορετική. Με 7 κουβάρια είναι, γιατί είναι 50 γραμμαρίων αυτό το νήμα, έτσι. Και η σύνθεσή του είναι κότον, ακριλικό και γκλίτερ. Και ξεκινάω με το 2. Είναι πάρα πολύ ωραία και πανεύκολη, να ξέρετε, προχωράει πολύ γρήγορα. Το 2. Και πλέκεται με 3,5-4 βελονάκι. Το 3. Το 3 είναι σαν του δέρματος. Όλα έχουν μέσα γυαλιστερό. Όλα. 7 κουβάρια θέλουμε για αυτή την πασμίνα που φορά. Το 3. Για παραγγελίες ή παίρνετε τηλέφωνο ή γράφετε εδώ σε μήνυμα. Το 4. Ένα ωραίο πορτοκαλί πολύ ανοιχτό. Το 4. Το 6, ροζάκι απαλό. Το 8, φούξ. Γεια σου, Ολυμπία. Το 9, λίγο πιο σκούρο ροζ, ροζ μοβ πάει. Το 10 λιλά, εμό βασικά, γιατί έχουμε λιλά πιο ανοιχτό, το 10. Το 11 είναι λιλά πολύ ανοιχτό. Το 12 το βεραμάν, το 12. Τυρκουάζ το 14. Α, γράψτε μου να κάνουμε το τυρκουάζ δείγμα. Με τι θα θέλατε να κάνουμε τώρα, με το φούξ το δείγμα μας. 4 τα χρώματα. Το 15 γκριζάρι ελαφρώς. Το 15. Είναι κάτι σε πολύ ανοιχτό βραμάρ με γκριζάρι λίγα. Δέξτε το πιο κοντά. Καλό μεσημεράκι σε όλες. CL. Το 16, το 16, με το μο βλέπετε, το 19 είναι σαν πουρο πολύ ανοιχτό. Και εμένα το τυρκουάζ μου άρεσε πολύ και η αλήθεια είναι και το μοβ μου άρεσε και το φούξ. Το 23 μπες σκούρο, 2,5 ευρώ το κουβάρι, 50 γραμμάρια. Γι' αυτό που φοράω θέλετε 7. Γκρι ανοιχτό το 24. Γκρι σκούρο το 27. Αυτή που φοράω θα σας δείξω, ναι. 7 κουβάρια θέλει. Το μαύρο με ασημοκλωστή το 28. Με τυρκουάζ θα σας τη δείξω. Βλέπω πιο πολύ τυρκουάζ. Και έχουμε ένα κίτρινο το 30. Που έχει μέσα χρυσή κλωστή. Σας το βάζω κοντά κοντά να το δείτε. Το 30. Άρα κάνουμε το τυρκουάζ. Έτσι. Με αυτό θα δείξουμε. Σας άρεσε αυτό πιο πολύ. Με ποιο νήμα μπορώ να κάνω με βελονάκι 4 για να μην κουραστεί πολύ το χέρι μου. Με το Νάπολι. Στο Νάπολι είναι 4.
βαβακιέρο τεσάρι για να κάνεις φόρεμα. Ένα 60 επί 50, ένα 60 επί 50 είναι αυτή και είναι 7 κουβάρια. Θέλω να την κάνετε πιο στενή, με 7 κουβάρια για να γίνει πιο μακριά. Εγώ δεν την ήθελα πολύ μακριά, την ήθελα κάπως έτσι. Αυτάκι. Άντι. Όπως θέλετε εσείς το φάρδος, για ένα 60 επί 50 πάντως θέλει 7 κουβάρια. Εντάξει. Το σχεδιάγραμμα το ζητάτε από τα κορίτσια, το έχουνε. Πανεύκολο σχέδιο, θα το δείξουμε. Εντάξει. Καλησπέρα, τώρα μπαίνετε κάποιες. Σας δίνω 2 λεπτάκια ακόμα, είναι 4 και 4 λεπτά. Και θα ξαναδείξουμε τα χρώματα στο τέλος. Λοιπόν, στο live τώρα, στο δείγμα μας θα το κάνουμε με το 14, το τυρκουάζ. Λέγεται Destina το νήμα. Είναι βαμβάκι με ακριλικό και 11% γκλίτερ. Αλλά να ξέρετε, όσους το έχουν πάρει, μου λένε ότι η αίσθηση είναι σαν να κρατάς βαμβάκι και επίσης τους αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν είναι λεπτό νήμα. Έτσι, γιατί μας αρέσουν μεν τα λεπτά στα βαβακερά, αλλά δυστυχώς δεν προχωράει γρήγορα η δουλειά. Α, επίσης να σας δείξω λίγο στο κότερ να είτε έχουν παραλαβεί σήμερα και θα είναι 2 καινούργια χρώματα. Και σε λίγο θα τα δείτε μέσα στο e-shop. Α, να πω ποσοστό, 53 κότον, 36 ακριλικό και 11 το γκλίτερ. Δεν βλέπω τώρα μία κυρία ζητάει σύνθεση. Λοιπόν, εγώ συνήθως δεν βρίσκω το εργονομικό το βελονάκι με το 3,5, άρα θα πάρω αναγκαστικά απλό ένα 3,5 που έχω εδώ. Το σχέδιό μας είναι πολλαπλάσιο του 27x5. Έχουμε σχεδιάγραμμα. Είναι αυτό εδώ. Πλέκουμε στο πλάτος και όχι στο μάκρος. Έτσι, στο πλάτος. Εδώ. Επίσης να σας πω ότι από τα 7 κουβάρια μου περίσεψε νήμα. Έκανα και τα κρόσια μου. Τα οποία κρόσια μου, να σας μετρήσω λίγο τι εκατοστά τα έκανα. Και αυτό υπολογίζει το επιδίωσης. Λοιπόν, τα έκανα 40 εκατοστά, 20 εκατοστά διπλωμένο, 40 είναι ανοιχτό. Α, επίσης να σας πω ότι καλό είναι να βλέπετε λίγο και αυτές εδώ τις ετικέτες, η οποία μας λέει ότι πλένετε το νήμα στο χέρι. Άρα με χλιαρό νεράκι μπορείτε να κινείτε. Α, εγώ δεν μπορώ με τα απλά πλέον. Έχω συνηθίσει με τα εργονομικά και με τα απλά δυσκολεύομαι, να ξέρεις. Είναι επειδή δεν επιμένετε μερικές να χρησιμοποιήσετε τα εργονομικά, τα παρατάτε την αρχή. Θα το καταλάβετε στο μέλλον με τα χέρια σας, θα δείτε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμες, έτοιμοι. Η Θοδώρα έτοιμη είναι πάντα. Τακτοποίησες τα νήματα. Α, αυτό είναι. Λοιπόν, για να υπολογίσω το πόσες αρχικές αλυσίδες θα κάνουμε. Λοιπόν, είπαμε να γυρίσουμε κατά την ετικέτα. Μπράβο, το πιο καλό είναι αυτό, να κρατάς την ετικέτα για να ξέρεις πώς πλένεται και τι γίνεται. Λοιπόν, δεν γύρισε η κάμερα μου. Εδώ γύρισαμε, ωραία. Λοιπόν, το σχεδιάγραμμα μας είναι αυτό και είναι σε πολλαπλάσιο του 27x5, εντάξει. Εγώ τώρα θα κάνω τόσο πολύ. Θα κάνω και μπορείτε να μην υπολογίσετε το πολλαπλάσιο, εντάξει. Θα το βγάλω λίγο. Τι λέει. Άστο, άστο. Θοδωρά. Τα κορίτσια λένε η Θοδωρά όλο εκεί είναι. Δεν φεύγει η Βδέλα, εδώ είναι. Η Βδέλα δεν φεύγει, εδώ είναι. Τι είναι, έχει πλάκα να κουράστηκες. Είναι ντεφορμέ, απλώς κάνω πιο πολύ. Ντεφορμέ, πρόπαρε, τι σημαίνει ντεφορμέ. Α, δεν μπήκε ακόμα σε φόρμα. Θα μπει, πού θα πάει. Λοιπόν, 27 συν 5. Να σας πω ένα λεπτάκι πόσα είναι και οι αρχικές αλυσίδες μας εδώ στη δικιά μας. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Είναι 9 αυτά τα κουτάκια, αυτά τα τέτοια. 9 επί 27 συν 5.
248. Να το γράψω λίγο γιατί μου το ρωτήσετε. 248 αρχικές. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τώρα θα κάνουμε στο περίπου και μπορείτε κι εσείς να κάνετε αρχική στο περίπου και εκεί που σας βολεύει να σταματήσετε. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε 50 εκατοστά και να σταματήσετε. Πάντα την αρχική αλυσίδα την κάνουμε με μεγαλύτερο βελονάκι. Εγώ επειδή γενικά πλέκω με χαλαρά, το κάνω με το ίδιο και απλώς πλέκω πιο χαλαρά. Αλλά εσείς το κάνετε μεγαλύτερο, εντάξει. Οι σειρές μας είναι 2. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 σειρές. Και επαναλαμβάνουμε το σχέδιό μας. 1, 3, 4, 5. Λοιπόν, έχω κάνει στο περίπου γύρω στις 37 αλυσίδες, για να έχω και παραπάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όπως είμαστε εδώ, εδώ δεν σας δείχνει κάποιο άρρηκτο, αλλά εσείς θα κάνετε στην τρίτη θηλιά προς τα πίσω, εδώ, ένα άρρηκτο, εντάξει. Και μετά θα πλέξετε 3 αλυσίδες στον αέρα, όπως λέει το νούμερο, θα αφήσετε 1, 2, 3 και στο τέταρτο θα κάνετε άρρηκτο. Άρα, κάνουμε λίγο στην τρίτη θηλιά προς τα πίσω, εδώ, ένα άρρηκτο. Κάνουμε 3 αλυσίδες και μετράμε 1, 2, 3, στο τέταρτο εδώ, κάνουμε ένα άρρηκτο. Εντάξει. Μετά, πλέκουμε 9 αλυσίδες στον αέρα, βλέπετε που έχει το 9 και έχει τη γραμμή. 9 αλυσίδες στον αέρα και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, έχει εδώ και εδώ έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα κοιτάζετε πάντα δεξιά και αριστερά να είναι τα ίδια, γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνει κανένα λάθος στα σχέδια γράμματα, έτσι. Να έχει, ας πούμε, από εδώ 9 και από εδώ 8. Λοιπόν, κάνουμε 9 αλυσίδες, αφήνουμε 8 άπλεχτα και θα αφήνουμε μετά εδώ στα 1, 2, 3 να πούμε τι θα πλέξουμε. Άρα, κάνω 9 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και τώρα, τι θα πλέξουμε εδώ. Σε 3 θηλιές θα πλέξουμε στην πρώτη 2 διπλά ποδράκια, στη δεύτερη 1 διπλό ποδράκι, στην τρίτη 2 διπλά ποδράκια. Άρα, παίρνουμε διπλό και πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 στο ένατο. Θα κάνουμε 2 διπλά ποδαράκια. 1, 2, 3 φορές βγαίνουμε στα διπλά ποδαράκια. 3. Ξαναπαίρνουμε διπλό στο ίδιο και κάνουμε ακόμα ένα. 1, 2, 3. Στην τρίτη θηλιά θα πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι. Εδώ. Και στο επόμενο θα πλέξουμε 2. Ένα. Δύο. Ωραία. Μετά πλέκουμε 9 αλυσίδες πάλι και στην ένατη θηλιά θα έρθουμε και θα κάνουμε ένα άρρηκτο. Θα αφήσουμε 8 άπλεκτες και στην ένατη θα πλέξουμε άρρηκτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 αλυσίδες και στην ένατη θηλιά θα αφήσουμε 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, συγγνώμη, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, εδώ θα κάνουμε ένα άρρηκτο, εντάξει, πλέκουμε μετά 3 αλυσίδες στον αέρα, αφήνουμε 1, 2, 3, άρρηκτο. 3 αλυσίδες στον αέρα, αφήνουμε 1, 2, 3 και στο τέταρτο πλέκουμε ένα άρρηκτο. Τώρα, αυτά μας περισσεύουν γιατί εγώ έκανα παραπάνω.
Μέχρι εδώ το σχέδιο μας είναι έτσι. Να δείξουμε λίγο το τελείωμα. Το τελείωμα μας είναι αυτό που κάναμε τώρα. Πλέξαμε άριχτο, τρεις αλυσίδες και άριχτο στην τέταρτη θηλιά. Αφήσαμε τρεις άπλεχτες και μπήκαμε στην τέταρτη. Μέχρι εδώ είναι κατανοητό? Ναι. Αφού δεν βλέπεις, ρε Θοδωρέ, εσύ το live τώρα. Α, τα λέω κατανοητά. Γιατί τέτοιο βελονάκι, γιατί μου τα αεροπονομικά μου τα έχουν πάρει όλα. Έτοιμοι για βόλτες. Άραγες, ποιος με πήρε τα βελονάκια? Ποιος πήρε το βελονάκι μου? Πάμε στην επόμενη σειρά μας. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Και ερχόμαστε μέσα εδώ στο κενό μας και πλέκουμε 4 διπλά ποδαράκια. Μπράβο, μαράκι. Εντάξει. Επομένως, κάνουμε 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Γυρίζουμε το πλεχτό μας και κάνουμε 4 διπλά ποδαράκια μέσα στο κενό εδώ. 1, 2, 3, 4. Να σας δείξω λίγο από την αρχή. Τι να σας δείξω από την αρχή? Να σου εξηγήσω, ναι, να σου το δείξω από την αρχή δεν γίνεται. Το κοινοποιήσουμε μετά. Λοιπόν, στην αρχή, την πρώτη σειρά είπαμε, μπαίνουμε στη τρίτη θηλιά προς τα πίσω, κάνουμε ένα άριχτο, τρεις αλυσίδες, 1, 2, 3 στο τέταρτο άριχτο, 9 αλυσίδες, 8 αφήνουμε στο ένατο, 2 ποδράκια διπλά, στο επόμενο 2, ένα διπλό ποδράκι, στο επόμενο 2 διπλά, αφήνουμε 8, πλέκουμε 9 αλυσίδες, άριχτο, 3 αλυσίδες, αφήνουμε 3, άριχτο. Έτσι τελειώνει η σειρά μας. Δέστε τι είναι και εδώ, απλώς εγώ δεν έκανα πολλές επαναλήψεις σύμφωνα με το χαρτί. Στο δικό μου έχουμε κάνει 248 αρχικές αλυσίδες. Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά... Λοιπόν, τώρα, ερχόμαστε εδώ και τι κάνει τώρα. Κάνει εδώ 9 αλυσίδες και έρχεται πάνω στο πρώτο ποδαράκι από τα 5 διπλά που κάναμε εδώ. Κάνουμε άριχτο, 3 αλυσίδες και στο επόμενο, στο τελευταίο ποδαράκι πάλι άριχτο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τώρα αυτό εδώ πέρα το νι, το ελληνικό, το μικρό που λέμε. Έτσι. Με το 1 ευρώ άμα γίνει μπορεί, αλλά για χειμώνα, όχι για καλοκαίρι. Λοιπόν, και πλέκουμε τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και ερχόμαστε εδώ πάνω στο πρώτο ποδαράκι και κάνουμε ένα άριχτο. 3 αλυσίδες, πάμε εδώ και πλέκουμε ένα άριχτο. Μετά κάνουμε πάλι 9, 9. Και τώρα θα κάνουμε, δεν έχουμε κάπου εδώ πέρα. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι λίγο. Έχω κάνει κάτι λάθος? Όχι. Τώρα εδώ θα πρέπει να έχουμε στο τέλος πάλι ποδαράκια. Έτσι, βλέπετε που έχει ποδαράκια. Άρα κάνουμε 9 αλυσίδες, αλλά ερχόμαστε και δουλεύουμε εδώ μέσα 4 διπλά ποδαράκια. 1, 2, τελικά το τυρκουάζ βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Τυρκουάζ έπρεπε να την κάνω, δεν πειράζει. Εγώ έπρεπε να την κάνω ένα δέντρο και την έκανα αυτό το λιλά το ανοιχτό. 3, 4, διπλά ποδαράκια και ένα διπλό, τριπλό ποδαράκι, συγγνώμη, θα σας το δείξω για το σχέδιο, εδώ στην άκρη πάνω στο άριχτό μας που είχαμε κάνει. 1, 2, 3, 4. Το βάζω λίγο έτσι να το δείτε. Είμαστε εδώ. 4 διπλά και ένα τριπλό στην άκρη μας. Νάτι. Και
Και με το Star Lure ξεβγαίνεται βεβαίως. Αλλά για χειμώνα ξαναλέω, έτσι. Όχι για καλοκαίρι. Γιατί είναι ακριλικό και το Star Lurex και το ενός ευρώ τον είμαι ακριλικό. Αν δεν θέλετε να έχει glitter, μπορεί να πάρετε το Cottonate. Το κάνετε με το Cottonate. Cottonate μπορεί να το πλέξετε και με τριάρι βελονάκι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη σειρά. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο την επόμενη. Εδώ πάλι προσοχή. Η τρίτη σειρά μας ξεκινάει με μία αλυσίδα μόνο. Έχουμε μία αλυσίδα και ένα άριχτο, εντάξει, και μετά τρεις αλυσίδες άριχτο και το σχέδιο μας όπως πηγαίνει, έτσι. Επειδή δεν το δείχνει στο σχέδιο, δεν σημαίνει ότι θα κάνετε άριχτο. Όπως προσθέσαμε εδώ άριχτο, θα προσθέσετε και εδώ άριχτο, εντάξει. Επομένως, πλέκουμε μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζουμε, ένα άριχτο εδώ, μπορείτε εδώ δεξιά από το ποδράκι, να μην πάτε πάνω στο ποδράκι, εδώ πέρα, να κάνετε ένα άριχτο, τρεις αλυσίδες στον αέρα και πάμε εδώ στο ποδράκι το τελευταίο και πλέκουμε ένα άριχτο. Μετά, 9 αλυσίδες. Και θα έρθουμε εδώ στο κενό που κάναμε τις 3 αλυσίδες, να βάλουμε ποδαράκια όπως έχουμε εδώ κάτω. Θα έρθουμε να βάλουμε 5 διπλά ποδαράκια εδώ. 1. 2. 3, 4, 5. Ωραία. Μετά πλέκουμε 9 αλυσίδες. Πάμε εδώ δεξιά από τα 5 ποδαράκια μας, κάνουμε ένα άριχτο εδώ. 3 αλυσίδες και ένα άριχτο στο τελευταίο εδώ πέρα. Τελευταία θηλιά μας. Το βάλω λίγο έτσι. Τώρα επειδή είναι μικρό το κομμάτι μας, αν είναι πιο μεγάλο, στέκει πιο ωραίο. Είδατε την άλλη να πώς είναι. Με το σάλ σιμλί μπορείτε να την κάνετε, βεβαίως. Και το σάλσι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για άνοιξη και για καλοκαίρι, σας πληροφορώ, γιατί αυτό είναι αρκετά τρυπητό. Και το σάλσι μιλή το έχουμε βάλει και στην κατηγορία στα χειμερινά και στα καλοκαιρινά για αυτό το λόγο. Γιατί είναι λεπτό νήμα. Μπορείτε να το φορέσετε και έτσι και κάνα βραδάκι το καλοκαίρι. Άστα που είναι ακριλικό. Εκείνο πλέκεται με 2,5-3 βελονάκι όμως, ε. Λοιπόν, θα κάνουμε ακόμα μια επανάληψη στη σειρά νούμερο 2. Για να είμαστε σίγουροι ότι καταλάβαμε. Και στην ουσία είναι 2 σειρές που αναλαμβάνουμε, η 1 και 2. Απλώς εμείς τώρα σύμφωνα με το σχεδιάδαμε κάνουμε 4 σειρές. Αλλά αν δείτε το ξεκίνημα τώρα τις 4 και το πώς δουλεύουμε τη 4, είναι ακριβώς το ίδιο όπως κάνουμε τη 2. Κάναμε τη 2. Βλέπετε? Είναι ακριβώς το ίδιο. 7 κουβάρια ξαναλέω από τον τεστή να χρειάζεστε, τα χρώματα θα τα ξαναδείξουμε. Για να κάνετε αυτή την πολύ ωραία πασμίνα την καλοκαιρινή. 2,5 ευρώ έχει το κουβάρι, βγαίνει 17,5 δηλαδή, αλλά είναι έχει μέσα το νήμα και βαμβάκι. Έτσι είναι, πολύ ωραίο και επίσης δεν είναι λεπτό, είναι χοντρό, προχωράει γρήγορα η δουλειά μας. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε λοιπόν την 4 σειρά που είναι ίδια με τη 2. Πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, 4 διπλά ποδράκια μέσα στο πρώτο κενό, 9 αλυσίδες, ένα άριχτο στο πρώτο ποδράκι από τα 5, 3 αλυσίδες, ένα άριχτο εδώ πάλι στο τελευταίο ποδράκι, 9 αλυσίδες και τελειώνουμε, πώς τελειώνουμε, εδώ.
με 4 ποδράκια διπλά μέσα στο κενό μας και ένα τριπλό ποδράκι στην άκρη. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε για όσες σειρές θέλουμε να είναι το μάκρος της σπασμίνας μας. Άρα πλέκουμε 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, γυρίζουμε. Πάμε εδώ, 1, 2, 3, 4, 9 αλυσίδες, 9, 10. Πλέκουμε ένα άριχτο στο πρώτο ποδαράκι μας εδώ, 3 αλυσίδες, ένα άριχτο εδώ, 9 πάλι αλυσίδες, 10. Και πάμε εδώ στο τελείωμά μας και κάνουμε 4 διπλά. 1, 2, 3, 4 και ένα τριπλό εδώ στην ακρούλα μας. Εντάξει. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε για όσο ύψος θέλουμε. Η δική μας που φοράω, που είναι 50 εκατοστά, η αρχική αλυσίδα είναι 248 αλυσίδες, εντάξει, για να βγει 50. Και ύψος 1,60 έχει. Μαζί με τα κρόσια θέλει 7 κουβάρια. Μαρία, λίγο έρχεσαι. Λοιπόν, θα δείξουμε λιγάκι τα χρωματάκια μας ξανά. Από εκεί νομίζω τα έχω βάλει από το 1 και πάει. Θέλω λίγο να μου το δίνεις με το σύμπαν. Δες το λίγο. Να μου τα δίνεις με τη σειρά. Δες πώς τα πέρασε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Νούμερο 2 είναι αυτό το ωραίο το κίτρινο. Το 4500 δεν σας το λέω, σας λέω τα τελευταία. Εντάξει. Μετά. 4. Το 4, 3 δεν έχουμε. Μήπως το 3 ήταν το τυρκουάζ. Όχι, το 15 το τυρκουάζ, θύμισε το μου. Το 14, εντάξει. Λοιπόν, το 3. Του δέρματος είναι αυτό. Το 4, ένα πολύ ωραίο πορτοκαλί ανοιχτό. Λοιπόν, το 6. Το 6. Την παρτίδα και τους. Ναι. Το 6 είναι ένα πολύ ωραίο ροζάκι απαλό. Ξαναλέω, είναι 50 γραμμά. Α, δεν σας είπα μέτρα. Συγγνώμη, 124 νομίζω. 127, έτσι. Λοιπόν, το φούξ, το 8. Είναι πάρα πολύ ωραίο και εύκολο σχέδιο. Το 9, ένα ωραίο λιλά ανοιχτό. Πανεύκολο σχέδιο. Το σκούρο, το λιλά, το 10. Το 11 είναι αυτό που έκανα εγώ τη δικιά μου. Το 11. Αυτό είναι που έκανα τη δικιά μου. Ναι, αυτό είναι. Το 11, να ξέρετε. Εντάξει, θα το σημειώσετε και στα χαρτιά, αν σας ρωτάνε τα κορίτσια. Το 12 είναι το δεραμά. Βασικά είναι δεραμά πολύ ανοιχτό, πολύ γκριζάρι το 15. Και έτσι να τα βγάλετε και φωτογραφίες με τα νούμερα να φαίνεται. Ναι, αν τα κορίτσια θέλουν κάτι, να είναι πιο εύκολο να σας λένε. Σιελάκι το 16. 19. Πούρο ανοιχτό. Το 19, 23, το μπε στο σκούρο, κάποιος το λένε και τα μπαύτο, το 23, 24, λεπτάκι, συγγνώμη, το 24 είναι το γκρι το ανοιχτό, 27, γκρι σκούρο, 28, μαύρο, με ασημοκλωστή, 30. Και ένα πιο σκούρο κιτρινάκι, το 30, ναι, και το 14 ήταν αυτό το τουρκουάζ που έπλεκα εγώ.
Το 14. Εντάξει. Λοιπόν, θα γυρίσω κάμερα να σας τη δείξω λίγο ξανά, όσοι δεν την είδατε. Νάτι. Φορέσουμε κιόλας. Τη δείτε. Τη δείξαμε και στην αρχή, αλλά κάποιες μπήκατε μετά. Είδα από τις καλησπέρες ότι μπήκατε πιο μετά. Σήμερα έκανα πιο νωρίς live όπως συνήθως, γιατί κλείνουμε 5 ώρα σήμερα. Γι' αυτό. Νάτι. Να τη δείτε. Νομίζω ότι αυτή θα τη φορέσω πάρα πολύ. Ειδικά με αυτό το φόρεμά μου που μου αρέσει. Τα λουλούδια. Νομίζω τη φορέσω πάρα πολύ αυτή. Ναι. Πολύ ωραία. Βγήκε. Δροσερή, να το ξέρετε. Και η Γιώτα που την έπλεκε μου λέει πολύ ωραίο νήμα, σταθερό νήμα. Πλεκόταν πάρα πολύ εύκολα και δροσερό, λέει, δεν ζεσθενόμουν. Άντι. Λοιπόν, θέλετε να σας δείξω κάτι άλλο στα χρώματα? Θέλετε να σας δείξω τα Cotton 8 που ήρθανε? Τι θέλετε? Μπορείτε και με τα Cotton 8 να το κάνετε, θέλετε. Ένα νήμα γιατί δεν πάνε. Μήνα χωρίς γυαλιστρό μέσα. Όχι λεπτό. Το Νάπολι. Που είναι βέβαια καιρό και δεν είναι λεπτό. Πλέκεται με 4 νούμερο. Αλλιώς με το Cotton 8. Το Cot και το Cotton Bay, ναι. Αλλά θα σου βγει λίγο πιο ακριβά. Λοιπόν, να τα δείξουμε άλλη μέρα τα Cotton 8. Αύριο θα κάνουμε live πιο αργά, να ξέρετε. Λογικά θα κάνουμε γύρω στις 6 ώρα, σας το λέω από τώρα. Γιατί είναι Τρίτη και είμαστε στις 9 η ώρα, άρα έχουμε περιθώριο να κάνουμε και πιο αργά live. Τώρα, έχουμε τίποτα κυρίες που ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει από τις παραγγελίες? Έχουμε ακόμα. Έχουμε. Δεν θέλω να πω όμως τα ονόματα δημόσια. Θα τις ακυρώσουμε, Αλεξάνδρα. Ναι. Το νήμα είναι 2,5 ευρώ το τεμάχιο, αυτό που δείξαμε τώρα. Το 11 είναι το δικό μου, αυτό. Είναι 50 γραμμαρίων, έχει βαβάκι. Εντάξει. Και έχει 2,5 ευρώ και θέλετε 7 κουβάρια για αυτή την πασμίνα. Είναι 50 εκατοστά επί 1,60. Θοδωρά, τελείωσες, ταυτοποίησες όλα? Θα έρθω να δω. Έβαλες τη Μαρία να τα κάνει? Αυτή ήθελα να βοηθήσει. Μαρία! Και ξεκίνησε μόλις το κάνει. Εγώ την επαφή δεν θέλει. Αλλά τη βοηθά, είναι πολύ καλή. Τι κάνεις και τη βοηθάς? Για να τη βλέπω. Εγώ πήγα να βοηθήσω. Με? Και να βγει στη σκάλα. Και να μόνη της, μόνη μου τώρα και το φτιάχνω. Πάνε βοηθά καλή το κορίτσι. Τώρα θα πάω. Εγώ να βοηθήσω ήρθα πού. Το βλέπω. Όλο βόλτες κάνεις. Μετά λέει φίλες. Μετά σε λέει είναι φίλη. Πολύ ωραία προγραμματικά. Ποιο? Το που φοράω. Παλιό είναι αυτό, ρε. Το σάπιο μίλη. Το σχέδιο που έδειξε εσές το είδα σε μια φωτογραφία και μ' άρεσε. Ποιο σχέδιο έδειχνα χθες? Χθες έδειχνα εγώ σχέδιο. Κυριακή. Κυριακά που δεν βγήκε ζωντανά. Το Σάββατο έδειχνα μόνο το Ματθαίο. Ήσουν σε επανάληψη. Ήσουν σε επανάληψη με είδες, ναι. Έχει μέσα, γύρω το. Τα λάθος πέταξα το αυτό. Γιατί δεν έπιανα άλλο. Γι' αυτό το πέταξα βασικά. Νόμιζα δεν έχει, αλλά τελικά έχει. Το σημερινό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το φωτογραφίσουμε κι εμείς, μην ανησυχείτε. Μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Πώς μαύρισα έτσι. Η μάνα μου, ξέρετε πώς με φωνάζει? Γιφτάκι. Τρεις μέρες πήγα θάλασσα, έχει πόσο καιρό. Τότε που ήταν το Αγίου Πνεύματος. Μαυρίζω πάρα πολύ εύκολα, να ξέρετε. Τώρα που θα πάω και άλλες μέρες, μετά θα γραμμογραφτώ στο... Με το Cotton 8 πόσα θέλετε, τα ίδια. 7 κουβάρια πάλι. 6 με 7, εκεί. Ασημί χρώμα έχετε, βεβαίως. Πού είναι το ασημί? Έχουμε ανοιχτό και σκούρο.
αυτό το ανοιχτό, το 15, το γκρι το ανοιχτό, και αυτό το σκούρο, το 27. Θέλω μια μπλούζα να κάνω και δεν μπορώ να βρω ένα σχέδιο. Θέλω να βάλω τη μαμά μου να είναι κάτι εύκολο. Προσπαθώ να βρω κάτι εύκολο. Βρήκες όμως το χρώμα. Ναι. Αφού φέτος είναι ωραίο το κίτρινο. Και αυτό θα δω τώρα που έχει ωραίο. Ναι. Να πάρουμε, ναι. Λες, ναι. Αυτό. Ναι, αλλά αυτό ξέρεις πόσο έχεις. Ένα, μια συσκευασία έχει μόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, άρα τι κάνουμε. Άρα πάμε στο plan B. B, το blip, B. Κάνουμε μας ένα τεντάκι με παραλία και δωδεκάρι, κλικ, κλακ, σε παρακαλώ. Έχουμε κάνει με δωδεκάρι. Ναι. Το και Μαρόκο. Το... Είναι με δωδεκάρι. Τα εξάρι είναι. Τι έχουμε κάνει με δωδεκάρι. Έχεις κάνει το... με τα... φύλλα, τα πούπουλα, όχι πούπουλα. Α, τις φανείς, τις νύφης κάναμε. Και το... Α, κάναμε το γιουμούς. Με το γιουμούς. Να μου βρείτε σε ένα δωδεκάρι, να μου συνδυάσει ένα παραλία να κάνω στα κορίτσια ένα σχέδιο. Να, υπεύθυνη. Υπεύθυνη design. Για καλοκαίρι, ρε, με γουνάκι. Ανθούλα μου, λευκό με σημεί έχει. Το θέλω για γάμο. Ανιτούλα μου, μάλλον, στις να γράψεις. Τη Μαρία την ξέχασε ότι υπάρχει και ότι κάνει δουλειά. Την έχει παρατήσει μόνη της, την Μαρία. Δουλεύει στο αυτόματο, η Μαρία. Δεν έχει πρόβλημα. Και θέλουμε μια μπλούζα σημεί με μπλου πουλιες λάμψεις. Δεν έχω ασημεί σε αυτά, αν θέλετε. Δεν έχουμε λάμψεις πουλιες. Με πουλιες δεν έχουν νήμα. Αν θέλετε με τέτοιο, γυαλιστερό, βεβαίως. Έχω στην υπόψη μου να σας κάνω αυτό το νήμα. Την παράτηση πάλι. Δεν πειράζει. Τι κάνετε? Με κορυδεύει. Κάθε φορά που έρχομαι, σημειώνω τι φέρνω. Ήρθε η Θεοδώρα με άδεια χέρια. Πήρε καφέ μόνη της με δανεικά. Ήρθε η Θεοδώρα με κουλούρια. Άρα από την αρχή του την έχω έρθει 3 φορές. Σήμερα τι έγραψες? Με άδεια χέρια. Πήρε τον καφέ με δανεικά όμως. Με τα σημειώνεις αυτά όλα τι κάνει. Ναι. Η κυρία εδώ λέει θέλει να το κάνει και μια μπλουζά. Με φορά ακόμη τα χρώματα. Μια φορά τα χρώματα, βεβαίως, θα τα δείξουμε. Λοιπόν, αυτό σε δική Θεοδόρα να κάνουμε, λέει, με το 12. Πολύ καλό καιρό. Τι λέτε, δοκιμάσουμε, όχι τώρα. Με. Λοιπόν, μια φορά ακόμα τα χρώματα, Θεοδόρα. Θα βοηθήσεις. Βεβαίως. Από το 1 ξεκινάω. Κάπως τα βάλαμε τη σειρά, τη Μαρία. Αυτό είναι το 12. Έχουμε από το 3. Κάτσε λίγο, 15. Σαν να τα μπέρδεψα μάλλον. Μπερδευτήκαν λίγο εδώ. Σύμφωνα, 15, 20, όχι, πολύ μπερδεμένα τώρα. Θα τα δείξω όπως να είναι, δεν πειράζει. Συγγνώμη, κορίτσια. Λοιπόν, το 19 του δέρματος, το 16, αυτό που έπλεκα εγώ είναι το 14, το τυρκουάζ. 2,5 ευρώ το κουβάρι, 50 γραμμάρια, 7 κουβάρι για την πασμίνα. Το γκρι το σκούρο το 27, το 15 είναι βεραμάν πολύ ανοιχτό που γκριζάρει λίγο, γκρι ανοιχτό το 24, κίτρινο έντονο το 30, όλα έχουν γυαλιστρό μέσα, το φούξ το 8, το 28 μαύρο με ασημί, το 6 το ρόζ το ανοιχτό. Α, για δέστε λίγο αν έχετε αυτό χειρούλι που θέλει Λουκία. Πορτοκαλί ανοιχτό το 4. Το συνδυασμό σου το δώρα το θέλει η κυρία Μαριλένα. Το 3 του δέρματος. Το 2 το κίτρινο το ανοιχτό. Το 11 είναι αυτό που φοράω εγώ. Κάτι διάφανα χερούλια λέει που τις πάσανε λέει. Το ωμέγα. Το 12 βεραμάν ανοιχτό και αυτό είναι πολύ ωραίο. Για φέρα να το δείξω αν είναι αυτό που είχε η Λουκία. Αλλιώς θα δούμε από τα μηνύματα Λουκία να μας στείλει φωτογραφία. Αυτά είναι. Τι έπαθες. Τραβήχτηκε.
Θεέ μου, προβλήματα σοβαρά. Λοιπόν, το μοβ το 10, το λιλά το 9, λευκά λέει, έχουμε λευκά ωμέγα. Όχι. Και μπε σκούρο το 23. Δεν έχουμε λευκά. Αλλά έχει αυτό που είναι κατακτικά. Όχι, τις έσπασε λέει. Λουκία, θα το έχω υπόψη μου μόλις βάλω παραγγελία να ρωτήσω λίγο τον προμηθευτή. Γιατί λογικά αφού δεν έχουμε σημαίνει δεν είχε να μου στείλει. Να ξαναρωτήσω. Λοιπόν, θα σας ετοιμάσω λοιπόν ένα τσαντάκι, θα βρω ένα σχέδιο με αυτό το συνδυασμό που άρεσε και σε εσάς. Έτσι, με το δεκάρι κλικ-κλακ. Να το δείτε. Κανονίστε τώρα να ξεφανίσετε τα δεκάρια τα κλικ-κλακ εσείς. Γιατί ξέρω, τέτοια κάνετε. Και με αυτό θα κάνουμε μια μπλούζα. Τυρκουάζ, μου άρεσε. Το λιλά και το γκρι σκούρο από πόσα θέλεις, Κωνσταντίνα? Θέλεις από το λιλά και από το γκρι σκούρο? Το λιλά είναι αυτό και το γκρι σκούρο είναι αυτό. Θες από 7, να σε βάλω στην άκρη. Τι έφερες και άλλους συνδυασμούς. Αχ, θα τα βρίσκεις κιόλας. Έφερε εδώ και άλλους συνδυασμούς. Α, top καλοκαιρινό εσύ. Top, top. Τα πλέξεις εσύ? Ναι, ναι. Με ένα κουβάρι σας στάνε, ξέρετε. Ναι, έχει ασημοκλωστή μέσα. Δες λίγο και αυτό που φοράω. Όχι, θα σου δείξω το νήμα, περίμενε. Το 11 είπαμε, 11. Δες το λίγο. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα θέλει το 11 και το 27. Το γκρι, το σκούρο και το λιλά. Ένα λεπτάκι θα δω. Εγώ τι θέλω να δείξω με αυτό. Τώρα ξέχασα τι θέλω να δείξω. Μην πέρσι. Τέλος πάντων, σας έφερε το δώρο και αυτό. Τα κλικ-κλακ αυτά πόσο έχουν, 5 νομίζω. Ένα πόσο. 5 ευρώ έχει το κλικλάκ και 2 το νήμα, 7 ευρώ. Με 7 ευρώ φτιάχνετε ένα κλικλάκ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ξέρεις πόσα πράγματα έχω να τους δείξω? Άσε. Έχω και την τσάντα με το χόρτο να δείξω. Πότε θα προλάβω, θέλω να ξέρω. Είναι καταπληκτική. Πότε θα προλάβω, μπορεί να μου πει. Ανίτα μου, ήθελα να δείξει το νήμα σου με το χρυσό μέσα. Ποιο νήμα με το χρυσό, ποιο από όλα, αγάπη μου. Το δικό μου αυτό, τώρα. Α, ωραία ιδέα. Το σκέφτηκα. Αλλά πρέπει να κάνουμε το χόρτο κάτι και να βάλω και με το παραλία. Λοιπόν. Το 11 είναι το δικό μου το νήμα, αυτό που φοράω. Πού είναι το 11 μου? Καλή, γιατί έχασα από το 11 αυτό τώρα. Ανάτου. Έχω πρόβλημα στο σπίτι, δεν έχω καλό ίντερνετ, γι' αυτό θα κάνετε λίγο υπομονή. 7 θέλει, Γιούλη μου. 7. Ανάτου. Όχι, θα χαλάσει μετά. Ένα καλά είναι, αλλά πολλά. Εκεί στο κέντρο, έτσι πώς είπες. Γλώσσα. Το 11 και το ματζέντα είναι ωραίο έντονο, όμως για δωράκι τέλειο. Αυτά ήταν κλικ-κλακ, φιλιά, τσε τα δώρα. Η Μαρία Δανέζη, φίλη σου. Λοιπόν, αυτό έχει χρυσό με μουσταρδί, έτσι με κίτρινο σκούρο το 30. Αν θες χρυσό να λες αυτό. Δεν ξέρω ποιο χρυσό λέει. Έχω, ξέρεις τι ωραία. Τι, δεν με δείχνεις εμένα. Έχω από εκεί ένα έτσι σε στυλ, δεν θα το δείξουμε, δεν το έχω όλο, δεν το, το κόκκινο μετά και το φούξ. Αυτό πρέπει να το ενώσω. Βγάλω το εκεί και θα δεις, έχω μέσα το δείγμα. Είναι κάτι ετοιματζίδικο που είχα πάρει παλιά για μένα.
την πορτοκαλί τσάντα με τα σταδωτά ποδαράκια. Πότε θα μας τη δείξεις? Την πορτοκαλί τσάντα με τα σταδωτά ποδαράκια. Ποια λέει? Το δώρα θυμάσαι? Πορτοκαλί. Τσάντα με σταδωτά ποδαράκια. Αλεξάνδρα, έλα λίγο. Πορτοκαλί τσάντα με σταυρωτά ποδαράκια, λέει. Πορτοκαλί τσάντα. Τα έχω δείξει, τα έχω δείξει. Αυτό κάτι που διαλέξει, να μου σωθώ. Αυτό είναι ένα. Όχι, ρε. Ποια λέει? Το σακίδι πλάτης. Το πορτοκαλί, αν σταυρωτή της Μαρίας. Τι είναι Μαρίας? Με το σακίδιο το μικρό. Όχι. Μήπως έχεις κάνει παιδιά ένα σακίδι πλάτης με πλακένιμα πορτοκαλί. Το έδειξε εκείνο. Ναι. Αφού αυτά δεν έχουν κάτι σε κρεμότητα, νομίζω. Νομίζω τα έδειξα. Ποιος είστε, Σέντερ. Τι δεν έδειξε? Ανίτα, την εσάρτα της νύχτας. Την έχω σπίτι, είπα την πλένω και την κάνω, δεν έκανα. Με το παραλία. Κατάλαβες τι είναι? Όχι. Μέσα δεν έχω το δείγμα. Το φοράς έτσι από πάνω. Σαν πόντζο είναι. Πολύ ωραίο το χρώμα. Ναι. Από την Κινέζα φίλη σου είπες ότι την είδες. Τι είδες? Ναι, την είδα Σοφία, τη δικιά σου. Δεν ξέρω ποια τσάντα λέτε. Με σταυρωτά ποδαράκια. Θα τη δω. Γιατί έχω εδώ πολλά. Αχ, κορίτσια, πολλά έχω εδώ. Έλα. Τι κούπαμε που είδες πρώτα, ή ασημή? Ασημή πήρα. Ασημή. Το δώρα, για δες εδώ στη βιτρίνα που έχουμε εκείνες δεξιά. Μήπως έχω καμιά που δεν την έκανα live, λες? Πορτοκαλί ήταν, ε. Αυτές τις μέρες γίνεται λίγο χαμός. Όχι. Τις έχω κάνει αυτές. Έχω καμιά μήπως στο σπίτι που δεν τελείωσα. Θα κοιτάξω. Ξεκινάω πολλά και δεν τα τελειώνω όλα. Καταλάβατε, αυτό είναι. Ήταν φανταστική η ανετάκι μου. Ποια ήταν φανταστική? Τσάντα. Άστε να πάνε, λένε μου. Αν ανέβασα κάνα story κάτι, θυμάστε, να δω τα story μου. Εύκολα σχέδια για να πλένουμε μαζί. Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται, πάντοτε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η πασμίνα. Να σας πω ότι εγώ το αγάπησα και ειδικά με αυτό το φόρεμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ. 7 κουβάρια. Τα ντεστίνα έχουν όλα μέσα γελάδα. Αν δεν σας αρέσει το ντεστίνα σαν νήμα, μπορείτε να πάρετε στο Cottonate ή σε κάποιο άλλο νήμα. Θα μας την δείξεις, δεν νομίζω το ξέρω. Λογικά ναι. Θα κοιτάξω λίγο και στα βίντεο που έχω αποθηκευμένα. Λοιπόν, θα το κοιτάξω, μη στεναχωριέστε. Και αν δεν την έχω δείξει, θα τη δείξω. Θα τη βρούμε που θα πάει. Να χαθεί δεν γίνεται. Ολόκληρη τσάντα είναι. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε, κορίτσια, είναι εδώ ως τις 5, άρα έχετε ακόμα 15 λεπτά, 14 λεπτά στη διάθεσή σας. Ιδιαίτερα να ζητάτε τη Μαρία από το Κιάτο, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα έχει και ρεπό. Όχι την Αλεξάνδρα. Όχι την Αλεξάνδρα. Στο δώρα θέλει να ζητάτε την Αλεξάνδρα, λέει. Ειδικό αίτημα κάνει. Ναι, δεν θέλει να την αφήσει να ξεκουράσει τη μαμά σου? Δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Πού το ξέρεις εσύ? Χόρεψε το Σάββατο, κουράστηκε. Κουράστηκε. Συναγωνισμό πάνω. Την Κυριακή τα πόδια της πουνούσανε. Δεν έχει. Δεν έχει ανάγκη. Πού? Όχι, θα ψάξω. Αλήθεια. Ναι. Το πράσινο, το νήμα, το έντονο ποιο είναι? Αυτό. Είδες το παραλία που είναι για τσάντες ή είδες αυτό το Cottonate το καινούριο που ήρθε? Ποιο είδες? Μας θυμίζει το αμυγκουρούμι, ναι. Το βάτραχο. Το παραλία είναι για τσάντες, ξέρετε εσείς. Το Cottonate είναι για μπλούζες, για σάρπες, για τέτοια πράγματα. Και καλοκαίρι να είναι βέβαια καιρό 100%. Θέλω ένα καπέλο, Νίτα. Ένα bucket hat. Βρες σχέδιο. Ένα απλό. Βρες ένα σχέδιο. Το παραλία ποιος κωδικός είναι? Το 501. Έτσι είναι, λέει η κόρης. Δεν θέλω να κάθουν οι μαμάδες. Α, σε καλούνε στη Σαντορίνη να βγάζεις, να πάρεις βαλίτσα και να πας, λέει. Αυτά μαζί μου στο πάνω. Με βάζει και εμένα, να, γράφει. Μόνο μου, χωρίς να είναι εδώ.
Για πες το σλόγγα σου. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς τρέντα δεν μπορώ. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Αντιβάλλω να κάνει καμιά δουλειά, γιατί τάχα μου λέει θα έρθω να σε βοηθήσω. Και έβαλε τη Μαρία να δουλεύει και αυτή την κοιτάζει. Εργοδηγός έπρεπε να είσαι εδώ τώρα. Εργοδηγός, εσύ είναι καλή για εργοδηγός. Ε, αν το συντονίζεις. Πάντα. Mm. Να σου αποσυντονίζω όλους. Και τη φοράω και ανάποδα. Η κυρία Στέλλα γράφει για την Αλεξάνδρα ότι είναι καλό κορίτσι. Μπράβο, Θεοδόρα. Ανάποδα φοράς τη φούστα σου. Ε, ευτυχώς η φούστα δεν είναι πρόβλημα να είναι ανάποδα. Η μπλούζα να μην είναι ανάποδα. Και αυτή έξι προσφέρεις να φοράς ανάποδα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Αύριο θα πούμε περίπου στις 6, θα σας ενημερώσω στο Viper, εντάξει. Άρα θα έχω 6 παρα 5. 6 παρα 5, θες να πάρεις τη μαμά σου. Α, ναι. Ταξιτζής δεν είσαι. Ε, κάνε και καμιά δουλειά. Φιλάκια πολλά. Εμείς ευχαριστούμε, Ανίτα.